Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη tutorial της Αγγελάκη Βελονάκη. Σήμερα θα δούμε πως ενώνουμε τα τετραγωνάκια της γιαγιάς, τα Granny Square. Θα βρείτε πολλά στο ίντερνετ και εγώ έκανα και θα κάνω. Αυτό είναι το απλό, ένα από τα απλά σχέδια, από τα πιο εύκολα σχέδια. Υπάρχουν λοιπόν πολλά σχέδια στο ίντερνετ, αλλά πως τα ενώνουμε. Βλέπετε, εδώ είναι ενωμένο και εδώ είναι η ανάποδή του. Για να ενώσουμε λοιπόν τα κομμάτια, πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίσουμε την καλή και την ανάποδη. Η καλή του είναι αυτή στην οποία φαίνεται καλά η αλυσίδα μας εδώ. Αυτή εδώ είναι η καλή του. Το ίδιο και σε αυτό το κομμάτι εδώ. Βλέπετε, η αλυσίδα φαίνεται καλά εδώ. Τα επανωτίζουμε λοιπόν και τα δουλεύουμε από την ανάποδη. Μπορείτε να τα κάνετε είτε παίρνοντας μια μεγάλη βελόνα με μεγάλο μάτι να περάσετε την κλωστή και να τα ράψετε. Πάντα όμως τα δουλεύουμε από την ανάποδη, είτε να τα πλέξετε με το βελονάκι. Σήμερα θα δούμε πώς θα κάνουμε με το βελονάκι. Είναι το ίδιο πράγμα και με τη βελόνα. Απλώς χρησιμοποιείτε τη βελόνα και την κλωστή. Λοιπόν, εγώ θα πάρω αυτή την κλωστή εδώ, η οποία βέβαια δεν ταιριάζει καθόλου στα χρώματα που έχω κάνει, απλώς είναι, όπως βλέπετε, έκανα διάφορα σχέδια για να έχω εδώ να σας δείξω και για tutorial που θα κάνω σχετικά, και βρίσκομαι με αυτή την κλωστή αυτή τη στιγμή. Όμως πρώτα απ' όλα, και θα χρησιμοποιήσω αυτή τώρα λοιπόν, πρώτα απ' όλα μαθαίνουμε λοιπόν ότι η κάθε μας θηλιά αποτελείται από αυτά τα δύο, αυτές τις δύο τις θηλίτσες εδώ. Αυτές τις δύο τις θηλίτσες εδώ. Η μπροστινή και η πίσω. Έχουμε δουλέψει και στην μπροστινή και στην πίσω. Λοιπόν, παίρνουμε και εδώ. Επίσης έχουμε την μπροστινή και την πίσω. Έχουμε και εδώ την μπροστινή μας θηλιά και την πίσω. Θα δουλέψουμε στις πίσω θηλιές λοιπόν. Και το εξηγώ αυτό για να ξέρω, να ξέρουμε όταν λέω τι εννοώ. Όταν σας λέω παίρνουμε τις πίσω τις θηλιές, να ξέρετε τι εννοώ, τι εννοώ. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε, τα επανωτίζουμε από την καλή τους και τοποθετούμε το βελονάκι, όπως είπα, στην πίσω τη θηλιά εδώ και στην πίσω τη θηλιά εδώ. Παίρνω την κλωστή η οποία δεν ταιριάζει σαν χρώμα, επαναλαμβάνω, αλλά αυτή τη στιγμή αυτή τη κλωστή έχω. Την παίρνουμε κανονικά όπως για να πλέξουμε και περνούμε μια θηλιά για να έχουμε εδώ. Και όταν μπλέκουμε, κοιτούμε επίσης να δουλέψουμε και την κλωστή αυτή. Τώρα, εγώ αυτή τη στιγμή ενδεχομένως να μην τη δουλέψω την κλωστή αυτή, αλλά είναι σημαντικό να τη δουλέψουμε για να κρυφτεί. Λοιπόν, τώρα από εδώ και πέρα παίρνουμε την πίσω τη θηλιά εδώ και την πίσω τη θηλιά εδώ και κατά σύμπτωση παίρνω και την κλωστή στη μέση. Παίρνω εδώ την κλωστή από πίσω, τη φέρνω εδώ πέρα μπροστά. Και τι κάνουμε, κάνουμε μία βοβή βελονίτσα, δηλαδή περνούμε τη μία θηλιά από την άλλη, μέσα από την άλλη. Συνεχίζω, πίσω θηλιά από αυτή την πλευρά, πίσω θηλιά και από την άλλη πλευρά, παίρνω την κλωστή, κατά σύμπτωση λοιπόν έχω και αυτή την κλωστή εδώ και την κρύβω, παίρνω αυτή την κλωστή εδώ, έχω δύο θηλιές στο συγκελάκι και περνώ, κάνω μία βοβή θηλίτσα, δηλαδή μια βοβή βελονιά, δηλαδή περνώ τη μία κλωστή, τη μία θηλιά μέσα από την άλλη. Και συνεχίζω κατά αυτόν τον τρόπο, πίσω θηλιά από το ένα κομμάτι και πίσω θηλιά από το άλλο κομμάτι, παίρνω την κλωστή, φέρνω μπροστά και μετά έχω δύο κλωστές στο τσιγκελάκι μου και περνώ τη μία κλωστή μέσα από την άλλη, δηλαδή κάνω μια βοβή βελονίτσα. Ακόμα, περνώ την κλωστή πίσω, στην πίσω θηλιά από τη μια μεριά και στην πίσω θηλιά από την άλλη μεριά. Και παίρνω την κλωστή, τη φέρνω εδώ μπροστά. Έχω δύο θηλιές στο τσιγκελάκι μου και κάνω μια βοβή βελονίτσα. Δηλαδή περνώ τη μια κλωστή μέσα από την άλλη. Τελευταία φορά παίρνω την πίσω θηλιά από τη μια, από το ένα κομμάτι και την πίσω θηλιά από το άλλο κομμάτι
Παίρνω και την κλωστή μου εδώ, τη φέρνω μπροστά. Έχω λοιπόν δύο θηλιές πάνω στο τσιγκελάκι μου και περνώ τη μία κλωστή μέσα από την άλλη, δηλαδή κάνω μια βοβή βελονιά. Και έτσι προχωρούμε στο έργο μας. Και όπως βλέπετε, παρότι το έχω κάνει εδώ με κλωστή, παρότι εδώ το έχω κάνει με κλωστή εντελώς άσχετη με τα χρώματα που έχω χρησιμοποιήσει εδώ, όπως βλέπετε έχει δημιουργηθεί, έχει ενωθεί εδώ και έχουμε την ανάποδή του εδώ. Εσείς βέβαια θα χρησιμοποιήσετε την κατάλληλη κλωστή, το χρώμα να ταιριάζει. Ελπίζω να σας έχω φανεί χρήσιμη και αυτή τη φορά. Ως την επόμενη φορά να είστε πάντα καλά. Γεια σας.